Ενήλικη στο δωμάτιο είναι ο τίτλος της νέας ταινίας του Κώστα Γαβρά που βασίζεται στο βιβλίο «Ανίκητη η τιμένη» του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη, το οποίο αφορά το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Νιώθω μια τιμή την οποία δεν την αξίζω. Μια τιμή που με διακατέχει από το 2015, γιατί η ιστορία ξεκίνησε μια εβδομάδα μετά την παραίτησή μου από το Υπουργείο Οικονομικών, όταν δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Κώστα Γαβρά, τον οποίο δεν τον γνώριζα βεβαίως, παρά μόνο ως μύθο. Στην αρχή νόμιζα ότι μου κάνουν και πλάκα όταν μου είπε ότι είμαι ο Κώστας Γαβράς. Λέει κάποιος τώρα προσποιείται ότι είναι ο Κώστας Γαβράς. Τέλος πάντων, δεν προσποιείται κανένας. Ήταν ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος μου είπε κάτι συγκλονιστικό. Μου λέει: παρακολουθώ εδώ και 4-5 χρόνια ψάχνω να βρω το θέμα της τελευταίας μου ταινίας. Και το βρήκα στο πρόσωπό σου και σε αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα αυτό το πεντάμινο εξάμεινο. Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής του Μέρα 25, μιλώντας στον Γιώργο Σαχίνη, το βιβλίο του αλλά και το σενάριο της ταινίας γράφτηκαν παράλληλα. Μια εβδομάδα αργότερα, μαζί με τη Μισελ, την φοβερή και τρομερή Μισελ, τη γυναίκα του, ήρθαν εδώ, μιλήσαμε 3 μερόνυχτα, του έδωσα ό,τι ηχογραφημένα στοιχεία είχα, τα χαρτιά μου και ξεκινήσαμε μια διαδικασία να δουλεύουμε μαζί. Εκείνος έγραφε το σενάριο, 3 χρόνια τώρα, 4, και εγώ έγραφε το βιβλίο. Οπότε το βιβλίο και το σενάριο έχουν γραφτεί παράλληλα, με ανταλλαγές κεφαλαίων, βρισκόμαστε σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Σε ό,τι αφορά τους στόχους της ταινίας, ο Γιάννης Βαρουφάκης σημειώνει πως μέσα από το φακό του, ο Κώστας Γαβράς θα προσπαθήσει να φωτίσει τους χαρακτήρες πέρα από τις προφανείς τους διαστάσεις. Η ταινία, όπως και το βιβλίο, επικεντρώνεται σε 3 επίπεδα. Εξελίσσονται σε 3 διαφορετικά επίπεδα. Ένα είναι το επίπεδο της συμβατολογίας, το τι συνέβη. Ένα είναι αυτό, είναι το πιο thriller κομμάτι, αν θέλετε. Ένα δεύτερο είναι η έλλειψη δημοκρατίας στην Ευρώπη, ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μια μακρά μαξιστή βασανιστική αυτοκτονία. Και το τρίτο και πιο ενδιαφέρον, αν θέλετε, ναι, από παγκόσμιας σκοπιάς και διαχρονικής σκοπιάς, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι άξονα εξέλιξη της ταινίας και του βιβλίου, όπως όλα τα καλά δράματα, πρέπει να αφορούν την ανθρώπινη φύση. Και εδώ ο Κώστας, όπως και εγώ στο βιβλίο, δεν προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτό που είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς, να σκιαγραφίσει τους χαρακτήρες ως καλούς κακούς, η δική μας και η αντίθετη, εμείς και οι εχθροί. Ακόμα και ο Σόιμπλε εμφανίζεται μια τραγική φιγούρα. Ο ηθοποιός που σας υποδίεται στην ταινία. Ο Χρήστος Λούλης. Ναι. Πώς σας φαίνεται? Στο θέατρο τον έχω δει μία φορά, ήταν εξαιρετικός. Αλλά όταν δέχτηκε να με υποδηθεί, να υποδηθεί αυτό το συγκεκριμένο ρόλο, ο Κώστας και η Μισελ μας τον έφεραν στο σπίτι μας, εδώ στο σπίτι μου πριν περνάει, και ήρθαν κάποια στιγμή 7 η ώρα το απόγευμα να φάμε, να τσιπήσουμε, να μιλήσουμε. Ο Χρήστος έφυγε στις 6.30 το πρωί. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.